Τρομοκρατικές οργανώσεις θα χαρακτηρίζονται πλέον από την κυβέρνηση του Εκουαδόρ οι συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας πήραν το πράσινο φως από την πολιτεία ώστε να παρεμβαίνουν σε επιχειρήσεις κατά των καρτέλ ναρκωτικών, εμπορίου όπλων, οργάνων και λευκής σαρκός. Το Συμβούλιο Δημόσιας και Κρατικής Ασφάλειας συνιστά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εκδώσει διάταγμα ώστε να θεσπιστούν επίγοντα και αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής που πλήττει τον λαό του Εκουαδόρ. Ο Υπουργός Ασφαλείας Βάγκνερ Μπράβο, για να δικαιολογήσει την χρήση της λέξης τρομοκρατία, είπε πως οι κακοποιοί επιτίθενται σε εγκαταστάσεις της αστυνομίας, εισβάλλουν σε νοσοκομεία, χρησιμοποιούν οχήματα παγιδευμένα με εκρηκτικές ύλες και τοποθετούν βόμβες κοντά σε πρατήρια καυσίμων.